Όπως είναι γνωστό, αλλάζουν τα τέλη κυκλοφορίας, ειδικότερα όσο αφορά στο σήμα. Από φέτος, αντί για τα αυτοκόλλητα σήματα που καταργήθηκαν, θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά τουλάχιστον όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί και οι πολίτες, είτε με τον κωδικό τους για το TaxisNet, είτε με το αφημί τους, θα μπορούν να μπαίνουν στο διαδίκτυο για να βρίσκουν το ειδοποιητήριο πληρωμής. Αφού τα εκτυπώσουν, θα πηγαίνουν στις τράπεζες, ταχυδρομεία ή εφορίες και θα τα πληρώνουν. Θα πρέπει να τονιστεί όμως πως, όπως επισημάνθηκε και στην τηλεόραση του Star, το πρόγραμμα και γενικότερα το σύστημα δεν ανταποκρινόταν σήμερα. Αναμένεται όμως ότι θα ανταποκριθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για να είναι εντάξει και οι οφειλέτες πολίτες. Η αλλαγή που γίνεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανοίξει το σύστημα για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έχουν βγει στον τύπο, θα πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτόματα θα βγαίνει η ταυτότητα πληρωμής, όπως βγαίνει η ταυτότητα πληρωμής για όλες τις πληρωμές που γίνονται ηλεκτρονικά, για να πηγαίνει ο φορολογούμενος στην τράπεζα να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας. Σίγουρα αυτό είναι μια μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για το κράτος, αλλά συμβάλλει και στην αποσυμφόρηση των εφορίων, που κάθε χρόνο βλέπουμε την ταλαιπωρία που έχει ο κόσμος όταν πηγαίνει να αγοράσει τα τέλη κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό διοχετεύεται, δίνεται τη δυνατότητα να γίνεται η πληρωμή, αν και υπήρχε και παλαιότερα βέβαια, αλλά ο Έλληνας πηγαίνει πάντα τελευταία στιγμή, δίνεται τη δυνατότητα να γίνεται η πληρωμή μέσω των τραπεζών. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει, θα περιοριστεί και η ταλαιπωρία του κόσμου. Όλες οι συναλλαγές, αν θέλουμε να αναφερθούμε γενικά για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που σιγά σιγά τις εφαρμογές που μπαίνουν στο Taxis, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί συμβάλλουν και στην καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων από τη στιγμή που ενημερώνει το σύστημα αυτόματα και στην αποσυμφόρηση των εφορίων, ώστε οι εφορίες να ασχοληθούν και οι εφοριακοί να ασχοληθούν με το πραγματικό τους έργο, που είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που τόσο ακούμε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνονται, αλλά ποτέ δεν γίνεται. Και αυτό όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι εφοριακοί, αλλά γιατί δεν έχουν το χρόνο, γιατί πάντα βγαίνει ένας νόμος που για να ταλαιπωρεί και τους εφοριακούς σαν υπαλλήλους, αλλά και τον κόσμο που συνοστίζεται στις ουρές.